ευχαριστώ. Μίλησα αρκετές φορές με τον Αλέξανδρο. Θεωρεί ότι κάποια πράγματα που έχουν γίνει μέσα στο διαγωνισμό δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει από μέρους μου. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη Μαρίνα που φαίνεται προς τα έξω, γιατί δεν είναι η πραγματική Μαρίνα. Και ότι κατά κάποιο τρόπο δεν θέλει να κάνουμε παρέα και να φαίνεται ότι κάνουμε παρέα, γιατί προφανώς η εικόνα του χαλάει έξω. Εντάξει. Είναι ο καθένας. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο να κάνει παρέα με αυτόν ή κάνουμε εκείνο. Γενικά δεν είμαι τόσο σκληρή όσο φαίνομαι. Είμαι πιο ευαίσθητη από όσο νομίζετε. Δεν είμαι τόσο υπεροπτική, είμαι πιο προσγειωμένη. Ξέρω πολύ καλά και ποια είμαι και τι κάνω. Το αν έχω επιλέξει να δείχνω μια εικόνα στον κόσμο, είτε αυτοί είναι συμπαίκτες, είτε αυτοί είναι κριτές, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι δυναμική, η οποία έχει τον έλεγχο πάντα, δεν συμβαίνει πάντα αυτό στη ζωή μου. Προσπαθώ να είναι αυτό που φαίνεται μπροστά, γιατί έχω πληγωθεί αρκετές φορές από πολλούς παράγοντες. Κλάψε λίγο! Κατεβαίνει η Μαρίνα, με χαιρετάει, στεναχωριέται, της λέω καλά να τα πάθεις, είδες πως είναι. Κλάψε τώρα. Πριν δεν την έβριζε. Τι ψευτό είναι αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, η Μαρίνα συνεχίζει το θέατρο του παραλόγου, εγώ θα πω. Γιατί τόσο συναχωρέθηκε που κατέβηκε να αγκαλιάσει την Κωνσταντίνα, ενώ πριν μισή ώρα έλεγε άλλα. Εντάξει, εγώ θα το ονομάσω θέατρο του παραλόγου. Θεωρώ ότι η Κωνσταντίνα όχι απλά απογοητεύτηκε από τη Μαρίνα. Απλά έχασε τη γυγά από τα πόδια της. Κάποιες παρέες θα μας φάνε. Και με κάποιες παρέες πήγαν να με φάνε στην αρχή. Κι εγώ δεν είμαι το καλύτερο παιδί. Αλλά όποιος ρίχνει μυαλό, έχει πόδια. Είμαστε νομίζω από τους πιο ξεκάθαρους ανθρώπους εξ αρχής, ότι είμαστε ξένες και σε όποιον αρέσουμε. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Και όταν λέμε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, κάποιοι τα παρεξηγούν. Είναι πολύ καλός άνθρωπος η Κωνσταντίνα. Ό,τι και να έχει πει μέσα στο διαγωνισμό, είχε το λόγο της που τα είπε. Γιατί της είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο μέσα στο σπίτι. Ήταν ένας άνθρωπος που όταν την πίεζες, θα έβγαζε αυτό τον εαυτό. Δεν είναι έτσι πραγματικά. Και εγώ το ξέρω. Οπότε, με εμένα όχλησε πάρα πολύ που έφυγε σήμερα. Αλλά δεν... Άμα λέει ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, νομίζω ότι έφυγε για να μου δώσει ένα μάθημα αυτή τη στιγμή, ότι είπες ότι θα μπεις στο διαγωνισμό και δεν θα έχεις συνέστημα και εσύ ξανά είσαι εκεί, οπότε συγκεντρώσου στο στόχο σου, γιατί πρέπει να κερδίσουμε το έπαθλο.